Αυτή η φωτογραφική έκθεση παρουσιάζει τους Εύζωνες σε ένα καταπληκτικό φως. Με μητέρα Μικρασιάτισσα και πατέρα μετανάστη από το Αίγιο της Πελοποννήσου, γεννημένο στην Κουισλάνδη, Νίκ Μπουρδανιώτης, πρωτοσυναντά την Ευζωνική φρουρά όταν βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Ακολουθούν Αθήνα, Μελβούρνη, Αδελαίδα και για 7 έτη λαμβάνει πράγμα σπάνιο την αδειοδότηση να απαθανατίζει και παρασκηνιακά την καθημερινότητά τους. Αποτέλεσμα της ενδέλεχους καταγραφής είναι η έκθεση Evzones Collection το 2021. Και η έκδοση ομότιτλου πολυτελούς φωτογραφικού άλμπουμ. When you look at these photos, it's like looking in a window. Ο Μπουρδανιώτης θυμάται τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Κοιτούσε για 10-15 λεπτά τη φωτογραφία και ήταν σαν να γυρνούσε πίσω στα δικά του παιδικά χρόνια στην Ελλάδα. People screaming, take me back home to Athens. Έχουν έρθει πολλά παιδάκια για να δουν τους Εύζωνες σαν να τους βλέπουν προσωπικά. Από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, την έπαρση και υποστολή της σημαίας, την αλλαγή προεδρικής φρουράς, τις παρελάσεις σε Ελλάδα και κόσμο, ο ίδρωτας και το δάκρυ, το παράστημα και η περηφάνεια του εμβληματικού Εύζωνα αντικατοπτρίζει το πνεύμα του ελληνισμού. Η Ελλάδα για μένα είναι το σπίτι μου. Η Ελλάδα για μένα είναι ζωή. Στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, ανάμεσα σε ιστορικά, φωτογραφικά και κινηματογραφικά αρχεία, πολεμικά κειμήλια και ντοκουμέντα, οι θρυλικοί Εύζωνες θα υποδέχονται το κοινό στο ισόγειο φουαγέ. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.